Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το αυριανό αυτό παιχνίδι, για αυτή την ενδιαφέρουσα σειρά των μικρών τελικών με την ΑΕΚ που πάει σε τέταρτο παιχνίδι στην Αθήνα με έναν προπονητή που ξέρει καλά φυσικά και τις δύο ομάδες και το ελληνικό πρωτάθλημα και θα μας δώσει τα φώτα του και τεχνικά, τον κύριο Άρη Λικογιάννη, τον προπονητή του Κολοσσού. Καλησπέρα, coach. Γεια σας, καλησπέρα. Είστε καλά? Όλα καλά, μια χαρά εσείς. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχετε παράπονο οι μπάσκετ άνθρωποι. Παρακολουθούμε ωραία παιχνίδια και στο μικρό και στο μεγάλο τελικό. Ναι, αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίως γιατί υπάρχει διακύμανση του σκορ και ανατροπές. Και αυτό πάντα για τους ουδέτερους, για αυτούς που αγαπάνε τον μπάσκετ, είναι όμορφο. Βλέπουμε καλά παιχνίδια, βλέπουμε όμορφο μπάσκετ και ελπίζω να συνεχιστεί και έτσι. Πρόοδο γενικά στο άθλημα, βλέπετε? Γιατί είναι ένα πολύ αγαπητό άθλημα για τους Έλληνες, μας έχει δώσει επιτυχίες, προοδεύει το ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό μπάσκετ προοδεύει. Εντάξει, αυτό τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, αν προοδεύει το ελληνικό μπάσκετ. Το ελληνικό μπάσκετ υπάρχει, το επίπεδο υψηλό υπάρχει, ανταγωνισμός υπάρχει. Εντάξει, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό που έχει να κάνει με την παραγωγή καινούριων παιχτών. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν είναι το παρόν. Ναι. Ας επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει και περισσότερο ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Πλέον είμαστε στο 2-1. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία της αύριο στην έδρα της, αλλά και ο Άρης μετά τη μείωση του σκορ και την ψυχολογική τόνωση που πήρε θα πάει να δώσει μια μεγάλη μάχη, όπως λέει και ο προπονητής του. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μπορούν όλα να συμβούν. Πώς τη βλέπετε αυτή την αναμέτρηση την αυριανή? Εντάξει, σίγουρα θα είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι, όπως ήταν και τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα παιχνίδια της σειράς. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν προβλέψεις. Η ΑΕΚ θεωρώ ότι έχει ένα μικρό πλεονέκτημα, κυρίως λόγω του παράγοντα έδρα. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε σε τι κατάσταση θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες, πόσο φρέσκες θα είναι. Ο Άρης νομίζω ότι ξεπέρασε το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο είχε να κάνει με την απουσία πάρα πολλών παιχτών στο προηγούμενο παιχνίδι, γιατί ούτως ή άλλως ανάμεσα στις δύο ομάδες υπάρχει διαφορά όσον αφορά την ποιότητα του ρόστερ και τις εναλλακτικές λύσεις. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι επιστρέφουν ο White και ο Waters και το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν, άρα είχαν μια κάποια ευκαιρία να παιχνίδι, ανοιχτό το αποτέλεσμα όσον αφορά, χωρίς προβλέψεις δηλαδή. Με ένα μικρό προβάδισμα μόνο στην ΑΕΠ λόγω όσον αφορά τον παράγοντα έδρα. Ο προπονητής του Άρη κάνει πολύ μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα για την ενέργεια, για το ότι έχουν μείνει από βενζίνη, όπως λέει χαρακτηριστικά, από καύσιμο οι παίκτες του, γιατί έχουν βγάλει μια πολύ δύσκολη χρονιά με πολλά παιχνίδια, σε πολλές διοργανώσεις, και λέει ότι το ζητούμενο για αυτόν, το πρώτο μάλλον ζητούμενο για αυτόν, είναι αυτό το θέμα της ενέργειας. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο φάνηκε καθαρά, ειδικά μετά τα 5 μάτς τα οποία έδωσε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, δυσκολεύοντας τη συγκεκριμένη σειρά και πηγαίνοντας στα 5 παιχνίδια. Θεωρώ ότι υπήρξε ένα πρόβλημα ενέργειας εκεί. Φάνηκε έντονα στο πρώτο παιχνίδι, όπου ο Άρης πήρε μια πολύ μεγάλη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο άδειασε, θα λέγαμε, λίγο. No. Συνεχίστηκε αυτό και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ήταν πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα του τελευταίου παιχνιδιού. Με τόσες πολλές απουσίες που ο Άρης κατάφερε και σε ένα άδειο γήπεδο μάλιστα να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, και μας να το κερδίσει κάνοντας αυτός μια μεγάλη ανατροπή. Ναι. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε σε τι κατάσταση θα φανούν σε αυτό το παιχνίδι και οι δύο μας. Γιατί, όπως είπα πριν, για τον Άρη γυρνάνε δύο πολύ σημαντικοί παίκτες. Απ' την άλλη μεριά γυρνάει και ο Σάκοντα με τον Παπαντονή για την ΑΕΚ, οπότε και αυτή πέραν της απώλειας του Μαυροκεφαλή θα είναι σχεδόν πλήρης. Η απουσία του Χάγκινς θα επηρεάσει, γιατί είναι δεδομένη η υπεροπλία που έχει η ΑΕΚ στους ψηλούς? Εντάξει, σίγουρα επηρεάζει η συγκεκριμένη απουσία. Επηρεάζει το παιχνίδι του Άρη καιρό τώρα. Αλλά από την άλλη μεριά θεωρώ ότι είναι και μια διαδικασία στην οποία η ομάδα του Άρη έχει μπει και έχει κατά κάποιο τρόπο προσαρμοστεί. Δηλαδή δεν είναι μια απώλεια η οποία είναι απώλεια της τελευταίας στιγμής, είναι απώλεια. Ο Άρης έχει δώσει, ας πούμε, κοντά στα 10 παιχνίδια χωρίς το συγκεκριμένο παίχτη, άρα θεωρώ ότι έχουν βρει τον τρόπο να καλύπτουν το κενό του με τον ένα τρόπο ή τον άλλον. Οπότε επηρεάζει σαφέστατα, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι έχει προσαρμοστεί η ομάδα. Σημείο κλειδί στο προθεσινό παιχνίδι ήταν, αν μη τι άλλο, αυτή η απόφαση του coach Πρίφτη να το γυρίσει σε άμυνα ζώνης.
κάποια στιγμή, μπλοκάροντας την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και στο ΆΚΑ, έχοντας πλέον αυτό το μπούσουλα της προχθεσινής αναμέτρησης, ή απλά είναι κάτι το οποίο το αποφασίζετε οι προπονητές βλέποντας τον αγώνα εκείνη τη στιγμή και το πώς κυλάει. Ναι, θεωρώ ότι θα είναι μια απόφαση που έχει να κάνει περισσότερο με το συγκεκριμένο παιχνίδι και όχι γενικότερα σε μια διαδικασία τακτικής. Mm-hmm. Χωρίς να αποκλείω το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Μην ξεχνάμε τώρα ότι μιλάμε για ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Οπότε είναι λογικό και η ΑΕΚ να έχει κάνει την ανάλογη προετοιμασία της. Γιατί πράγματι η αντίδρασή της στη συγκεκριμένη άμυνα δεν ήταν αυτή την οποία περίμεναν. Mm. Οπότε θεωρώ ότι θα έχει γίνει κουβέντα πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και θα είναι σαφώς περισσότερο προετοιμασμένη. Mm. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Άρης θέλει να καλύπτει τρύπες που έχουν να κάνουν με την απουσία του Χάγκινς και γενικότερα με το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στη ρακέτα, ενδεχομένως να είναι μια λύση. Γιατί η ζώνη σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με τη μέρα του αντιπάλου, με το περιφερειακό σουτ, χωρίς να σημαίνει ότι σπάει μόνο απ' έξω, αλλά σίγουρα αυτό παίζει ρόλο. Mm-hmm. Θα δούμε αύριο. Κόστος, στο σημείο που είμαστε πλέον, έχουμε φτάσει στο φινάλε της σεζόν, έχουν δοθεί τόσα παιδιά, οι ομάδες και όλες γενικά οι ομάδες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ τους. Οι προπονητές έχουν άλλα τρίκ να βγάλουν στο παρκέ ή έχουμε στερέψει? Δεν θα δούμε κάτι εξεζητημένο? Ναι, νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι το οποίο μέχρι στιγμής καθορίζει τη σειρά είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε μεταξύ τους αναμετρήσεις η ΑΕΚ πήγε σε χαμηλά σχήματα και χρησιμοποίησε αλλαγές στα screen. Θεωρώ ότι αυτό το στοιχείο είναι εκείνο το οποίο της έδωσε τη δυνατότητα φέτος να βρει πρώτη φορά νίκες απέναντι στον Άρη και γενικότερα να πάει τη σειρά σε ένα στυλ παιχνιδιού που εντός εισαγωγικών τη βολεύει λίγο περισσότερο. Δηλαδή χρησιμοποιώντας το Μιλόσεβιτς στο 5 και το Σάκοτα στο 4, μην έχοντας μεγάλα κορμιά στο 5. Στο τελευταίο παιχνίδι δεν το είδαμε πάρα πολύ αυτό. Ίσως έγινε και σε μια προσπάθεια να κουραστούν κάποιοι παίκτες, δηλαδή έπαιξε αρκετή ώρα και ο Σαρκόπουλος, αρκετή ώρα και ο Έρικ. Νομίζω ότι τα βαριά κορμιά ταιριάζουν περισσότερο στον Άρη. Μένει να δούμε τι θα κάνει ο Άρης και σε τι κατάσταση θα είναι και πώς θα αντιδράσει τη χρονική στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί αυτού του είδους το σχήμα και αν θα βρει λύσεις πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Είστε ο προπονητής που βρήκατε και φέρατε στην Ελλάδα τόσο το Χάγκινς όσο και τον Βέτρας, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να μου πείτε έτσι λίγο πώς βλέπετε την εξέλιξή τους και λίγο παραπάνω του Βέτρας, ο οποίος στο δεύτερο μισό της σεζόν κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Κοιτάξτε, να δείτε, όχι στη δικιά σας εκπομπή, σε κάποια άλλη πάλι για σταθμό της Θεσσαλονίκης, όταν μου είχαν μιλήσει για τον MVP του φετινού πρωταθλήματος, ήταν το Σοκάρο White, είχα πει την προσωπική μου άποψη και είχα πει ότι θεωρώ ότι ο MVP του Άρη είναι ο Waters. Διαφωνήσατε δηλαδή? Ναι, δεν διαφώνησα. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο MVP. Ναι. Γενικά αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τη διαφορά στη συγκεκριμένη ομάδα. Δεν αποτελεί έκπληξη καμία για μένα προσωπικά η απόδοση του αγωνιστική. Είναι ένας παίκτης στον οποίο έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Ναι. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Είναι ηγέτης. Έχει παθιαστεί κιόλας με τον Άρη, τον βλέπουμε, το ζει πραγματικά, το κάθε παιχνίδι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού, το οποίο κυριαρχεί στην ελληνική λίγα. Δηλαδή μπορεί να διαβάσει άψογα το pick and roll. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί και να εκτελέσει και να πασάρει και να δημιουργήσει. Υπάρχουν στοιχεία του παιχνιδιού φέτος που τα έχει βελτιώσει στη συγκεκριμένη ομάδα, όπως ο αγωνιστικός του ρυθμός, ο τρόπος με τον οποίο παίζει άμυνα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα έχει βελτιώσει πάρα πολύ σε σχέση με τον τρόπο που έπαιζε στη Ρόδο. Είναι πιο ενεργειακός, πιο πιεστικός. Νομίζω ότι έχει κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Ο Χάγκινς πάνω κάτω είναι στο ίδιο ρυθμό, στα ίδια πράγματα στα οποία τον θυμόμαστε. Σε αυτά που περιμέναμε. Ένας αθλητής ο οποίος παίζει με τα αθλητικά του προσόντα. Με την ικανότητα την οποία έχει, γιατί είναι ένα παιδί που είναι γρήγορο, ψηλό, πολύ αθλητικό, με καλά πόδια. Είναι νεαρός, πολύ πιο άπειρος σε σχέση με τον Waters, αλλά και αυτός νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μέλλον μπροστά του. Νομίζω ότι ήταν δύο καλές επιλογές και θεωρώ ότι δικαιώθηκε ο Δημήτρης Οπρίτης που επέλεξε τους δύο συγκεκριμένους παίκτες. Για να δούμε αν θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν να επιλέγει ενδεχομένως ο Άρης παίκτες από τον Κολοσσό, γιατί και ο Ρέλεφορντ αλλά και ο Μαγκή νομίζω έδειξαν πολύ καλή εικόνα φέτος, έτσι χαριτολογώντας. Αν θα διαλέξει και κάποιον από αυτούς ο Άρης για την επόμενη χρονιά, θα φανεί αυτό. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τον Δημήτρη Πρίφτη. Πείτε μας λίγο έτσι για την
για την εξέλιξή του, για το έργο που παρουσιάζει στον Άρη, για το ότι είναι σταθερό στο πλάνο του από την αρχή της σεζόν, δεν κάνει αλλαγές, μοιράζει το χρόνο συμμετοχής. Το πιστεύατε ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη, γιατί πλέον συζητείτε το όνομά του πάρα πολύ? Νομίζω ότι η γενικότερη πορεία του Άρη τα τελευταία δύο χρόνια είναι η απάντηση της δουλειάς του συγκεκριμένου ανθρώπου και του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Τώρα σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω καμία αμφιβολία ούτε για τις ικανότητες του, ούτε για την δουλειά του. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο του επίτευγμα στη συγκεκριμένη ομάδα, που όπως τη χαρακτηρίζουμε εμείς οι προπονητές, είναι μια δύσκολη ομάδα. Ναι. Μια δύσκολη ομάδα σε μια δύσκολη πόλη. Είναι το γεγονός ότι έμεινε ανεπηρέαστος από τις διάφορες φωνές δεξιά και αριστερά για πολλά ζητήματα. Ακολούθησε το πλάνο το δικό του. Δεν έκανε αλλαγές, όπως είπατε. Ο Άρης είναι η μοναδική ομάδα στην Ελληνική Λίγκα, μαζί με τον Κολοσσό, να το πούμε αυτό. Ναι. Δεν έκανε αλλαγές παιχτών. Ναι. Και νομίζω ότι δικαιώθηκε απόλυτα, γιατί αυτό πάντα δίνει τη δυνατότητα στους παίχτες σου να σε υποστηρίξουν. Δηλαδή, όταν οι παίχτες σου αισθάνονται την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που τους δείχνεις εσύ έναντι όλων των άλλων, οι οποίοι θέλουν αλλαγές, βιάζονται να κρίνουν από ένα μάτσο ή οτιδήποτε άλλο, παίζουν και για σένα. Νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ομάδος και αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας της. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, θα το ήθελε οποιοδήποτε προπονητής, και επικαλούμε και την προπονητική σας ιδιότητα, να έχει βέβαια και έναν ιδιοκτήτη σαν τον κύριο Λάσκαρη. Και δεν αναφέρομαι τόσο στο οικονομικό και στο αν έχει φέρει μια οικονομική υγεία στην ομάδα, αυτό είναι άλλο κομμάτι εντελώς, στο ότι στηρίζει τον προπονητή, στηρίζει τους παίκτες. Είχε υπομονή όλη την χρονιά, παρότι και γραφόταν και λέγαμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν αλλάζει το Τζούμκοβιτς, γιατί δεν παίρνει ακόμη ψηλό. Τα ακούγατε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ναι, είναι δεδομένο ότι στην πορεία μιας ομάδας και στη διάρκεια μιας σεζόν θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και δεν υπάρχει ομάδα η οποία να μην το περάσει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ομάδα η οποία να πάει σε όλη τη διάρκεια μιας σεζόν κόκκινο ή να είναι συνεχώς ανωδική πορεία. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται βάσει, πώς να το πω, δεν γίνεται βάσει των νόμων της φύσης. Είναι δεδομένο ότι μια ομάδα θα υπάρξει μια χρονική περίοδο που θα κάνει μια κοιλιά. Νομίζω ο Άρης πέρασε έντονα μια τέτοια περίοδο μετά το μάτς που έπαιξε σε εμάς στη Ρόδο. Ναι. Που εκεί χάθηκαν κολλητά κάποια παιχνίδια από τον Κολοσσό, από την Αρμάνη, μετά από την Άλμπα. Υπήρξε εκεί η λεγόμενη κόπος, η λεγόμενη κοιλιά. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό ότι εκεί στηρίχθηκε η ομάδα. Δεν υπήρξε πανικός, δεν υπήρξαν αλλαγές, παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως να υπήρχε πίεση, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Έμεινε η ομάδα ατόφια. Σαφέστατα το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης πήρε τις συγκεκριμένες αποφάσεις και δεν άσκησε περαιτέρω πίεσης, λειτουργήσε θετικά, γιατί καλώς ή κακώς η κάθε ομάδα, όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι, ξεκινάει πάντα από τη διοίκηση. Δηλαδή, η διοίκηση είναι αυτή η οποία καθορίζει τους στόχους, παίρνει τις αποφάσεις και από εκεί και πέρα ένα λυσίδα πάει στον προπονητή, στους παίχτες και. Σαφέστατα η συγκεκριμένη στάση του κ. Λάσκαρη έπαιξε το ρόλο της στο να έχει αυτή την εικόνα η ομάδα και να έχει αυτή την πετυχημένη πορεία. Μιλήσατε για δύσκολη ομάδα και όντως είναι, με ένα μπασκετικό κοινό, με ένα δύσκολο κοινό. Υπάρχουν απαιτήσεις, είναι και ένας κόσμος που έχει ζήσει πολλά πράγματα στο παρελθόν με τη μεγάλη ομάδα. Τι πιστεύετε, κ. Λυκογιάννη, ότι χρειάζεται ο Άρης για να μπορέσει να σπάσει επιτέλους αυτό το δίπολο στο ελληνικό πρωτάθλημα? Αν μπορεί να το κάνει, πώς μπορεί να το κάνει για να αποκτήσει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και το ελληνικό πρωτάθλημα? Ναι. Νομίζω ότι ήδη η αποστάση μεταξύ των ομάδων αυτών έχει αρχίσει και χαμηλώνει. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι όλα τα μεταξύ τους παιχνίδια είναι ανταγωνιστικά. Δηλαδή ο Άρης πέρσι κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό, φέτος κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Όλα τα μάτς που παίχτηκαν στη διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν κοντά. Πολλά είναι αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να συμβούν προκειμένου αυτές οι ομάδες να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Σαφέστατα το οικονομικό είναι ένα στοιχείο το οποίο επηρεάζει και καθορίζει. Δηλαδή όταν ομάδες από τον Παναθηναϊκό και σαν τον Ολυμπιακό έχουν ένα budget που πλησιάζει κοντά στα 10 εκατομμύρια και οι αντίστοιχες ομάδες κάνουν ένα budget που με το ζόρι πάει στο 1 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε ότι η οικονομική απόσταση είναι τεράστια και αυτό κυρίως έχει να κάνει με τις επιλογές των παιχτών και των ξένων αλλά και των Ελλήνων. Αυτό είναι ένα θέμα, κυρίως όσον αφορά του τι Έλληνες παίχτες έχει στο ρόστερ σου.
Εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη διαφορά, ναι, θεωρώ. Mm. Γιατί αυτή τη στιγμή η αφρόπραγμα του ελληνικού μπάσκετ βρίσκεται στις δύο συγκεκριμένες ομάδες. Ναι. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες έχουν κάποια παιδιά τα οποία είναι μεν έμπειρα ή είναι ταλαντούχα, αλλά εάν έχουν πάρει την παρουσία από τις μεγάλες ομάδες, αυτό έχει συμβεί στην πρώτη τους νιώτη και όχι τώρα. Κάθε ομάδα το έχει αυτό. Δηλαδή και η ΑΕΚ έχει κάποιους παίχτες οι οποίοι έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, αλλά το έχουν κάνει σε πολύ νεαρότερη ηλικία, δηλαδή δεν είναι στην ακμή τους αυτή τη στιγμή την μπασκετική. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο, mm, στο πώς μπορείς να προσεγγίσεις Έλληνες πρώτης γραμμής. Να πάρεις από το πάνω ράφι που λέμε, από το πιο πάνω ράφι. Ναι, ακριβώς. Και αυτό δεν είναι εύκολο καθόλου, γιατί είναι τα οικονομικά δεδομένα τέτοια τα οποία θεωρώ ότι δεν μπορείς να τους αγγίξεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να γίνει υπέρβαση η οποία είναι πραγματικά μεγάλη. Ναι, και κάποιοι από αυτούς παίζουν και στο εξωτερικό και με πολύ καλές αμοιβές. Παίζουν στο εξωτερικό και ακριβώς, γιατί τα χρήματα που παίρνουν είναι πάρα πολλά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα μικρά βήματα αλλά τα σταθερά είναι εκείνα τα οποία καθορίζουν την πορεία και τις εξέλιξεις μιας ομάδας. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης πριν λίγα χρόνια ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε χωρίς ξένους. Ναι. Η πέρυσι ας πούμε ήταν μια ομάδα που το ρόστερ της ήταν κοντά στα, το μπάτζετ της, το αγωνιστικό ήταν κοντά στα 350 χιλιάρικα. Σωστά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Οπότε υπάρχει πρόοδος, υπάρχει άνοδος, mm, υπάρχουν επιτυχίες. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό που είπες πριν όσον αφορά το ότι έχουμε δει πολλά και ότι ο κόσμος έχει συνδέσει την ομάδα αυτή με πτυχίες του παρελθόντος, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, αλλά από εκεί και πέρα πάντα ζεις με το τι συμβαίνει τώρα, με το, ναι, τι γίνεται σήμερα. Η ιστορία και το βάρος μιας φανέλας σίγουρα μετράνε, αλλά από εκεί και πέρα στο παρκέ κάθε φορά μπαίνει αυτό που έχει σήμερα. Ναι. Αυτό είναι αυτό που μετράει. Ο κόουτς Λυκογιάννης την επόμενη σεζόν που θα συνεχίσετε στον Κολοσσό? Θα το δούμε. Περιμένουμε. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Εκεί υπάρχει μια καλή συνεργασία. Είχαμε δύο καλές χρονιές. Νομίζω μέσα στις 2-3 επόμενες εβδομάδες θα φανεί. Σας εύχομαι το καλύτερο, να πάρετε την καλύτερη απόφαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.